Συγχαρητήρια στον Αστέρα για την νίκη του. Σχεδιάσαμε το παιχνίδι να μην επιτρέψουμε στην ποιοτική ομάδα του Αστέρα να βρει χώρους και να δημιουργήσει συνεργασίες και να μας προβληματίσει ιδιαίτερα. Από ένα λάθος στο πρώτο ημίχρονο ήταν η μοναδική φάση που κινδυνεύσαμε. Πήγαμε το παιχνίδι εκεί που θέλαμε, αλλά δυστυχώς στο 50 δεχτήκαμε ένα αυτογκολ σε μια εύκολη φάση. Ήταν φυσιολογικό να αλλάξει η ψυχολογία μας. Προσπαθήσαμε από κάποιο σημείο και μετά με τις αλλαγές να τονώσουμε την ομάδα, να τη δώσουμε και πιο περισσότερο φρεσκάδα στην επίθεση. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε τη φάση εκεί με τον Μίγκα να φέρουμε το παιχνίδι στα ίσια. Είχαμε ανοιχτεί στο τέλος. Δεχτήκαμε ένα γκολ στο 90, δεν ξέρω αν φεύγει από σωστή θέση ή είναι λάθος. Μας μένει η πικρία ότι φάγαμε δύο γκολ σε ένα παιχνίδι που μας πήγαινε όπως θέλαμε. Είναι σημαντικό το ότι η ομάδα είχε διαφορετικό πρόσωπο από το προηγούμενο παιχνίδι. Είμαστε αισιόδοξοι για την ομάδα μας. Πιστεύουμε ότι παιχνίδι με παιχνίδι και τη συνοχή μας θα βρίσκουμε και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση θα χτυπάμε το παιχνίδι. Καλή συνέχεια στον Αστέρα. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δίκαια βρίσκεται ψηλά από τα προηγούμενα χρόνια. Του εύχομαι το καλύτερο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ήταν μια πολύ σημαντική νίκη. Για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα βαθμολογικούς. Πάντα μια νίκη στο πρωτάθλημα πρωτίστως μας ενδιαφέρουν οι βαθμοί. Και βέβαια θέλαμε και αυτή τη νίκη για να τονώσουμε περισσότερο την ψυχολογία μας και του κόσμου και τη δική μας. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια καινούρια ομάδα που ψάχνουμε σιγά σιγά να βρούμε το στυλ που ταιριάζει στη φιλοσοφία του Αστέρα. Σε γενικές γραμμές ήταν μια δίκαια νίκη, αν και δεν βρεθήκαμε σε καλή επιθετική κατάσταση, ώστε να δημιουργήσουμε και πολλές ευκαιρίες, πράγμα που μας είχε συνηθίσει ο Αστέρας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι είχαμε την υπεροχή και θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και από το πρώτο ημίχρονο ένα γκολ. Νομίζω ότι αυτό που άνοιξε το παιχνίδι περισσότερο ήταν το γκολ του Ντεπλάση. Ένα γκολ το οποίο ήταν μια τυχή στιγμή για τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε βέβαια ισορροπία και πειθαρχία στο παιχνίδι και κυρίως στην αμυντική του συμπεριφορά. Νομίζω ότι αυτό το γκολ τον δημιούργησε προβλήματα. Αναγκάστηκε να βγει περισσότερο ψηλά, αναγκάστηκε να παίξει με ένα περισσότερο επιθετικό χαφ. Αυτό μας έδωσε χώρους και νομίζω ότι θα μπορούσαμε πιο γρήγορα από το 90 λεπτό να κάνουμε ένα δεύτερο γκολ και να πιο ήρεμα να πάμε στο φινάλε. Συγχαρητήρια στα παιδιά για τη μεγάλη προσπάθεια, τη μεγάλη νίκη και νομίζω ότι αυτή η νίκη θα μας δώσει καλύτερο κλίμα μέσα στις 15 ημέρες, καλύτερη διάθεση να δουλέψουμε. Να ευχηθώ με την ευκαιρία καλή επιτυχία, καλή χρονιά στον Απόλλων Αθηνών, μια ιστορική ομάδα, μια ομάδα που όλοι μεγαλώσαμε με τη Ριζούπολη, με παιχνίδια μεγάλα. Και τις ευχόμαστε να είναι μακρύς ο δρόμος και με επιτυχία στη Super League. Hoy primera victoria en campeonato. Muy contento porque es una victoria importante para nosotros. El equipo trabajó muy bien y tenemos que seguir en esta línea. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Η ομάδα δούλεψε πολύ καλά σήμερα και κατάφερε να φύγει με τους τρεις βαθμούς. Como mínimo sumaremos un punto y la solidez defensiva es importante, pero estamos todos involucrados. Εδώ αυτό που έχει σημασία είναι όλη η ομάδα, να παίξει όλη η ομάδα καλά και να μην δεχτεί γκολ. Η ομάδα το έκανε και βρήκε τις λύσεις ώστε να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις του αντιπάλου. Ναι, θεωρώ ότι ο Αστέρας είναι ένα πολύ καλό και οργανωμένο σωματείο εδώ στην Ελλάδα. Μπορούμε να κάνουμε μια χρονιά όπως την προηγούμενη χρονιά και ακόμα καλύτερη και να το εκμεταλλευτούμε αυτό για τις ελληνικές ομάδες. Ναι, πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν καλά τακτικά. Από μια δρανή φάση φάγαμε τον γκολ. Εντάξει, δεύτερο γκολ ήρθε στο τέλος. Προσπαθήσαμε. Κοίταμε το επόμενο παιχνίδι. Να σωθεί ο Απόλλωνας, είναι το βασικό. Και οι ατομικές διακρίσεις έρχονται αργότερα. Θα μπορούσε να μας σχολιάσει και το επίπεδο του Αστέρα, πώς αντιμετώπισε την ομάδα. Πολύ καλό. Ο Αστέρας είναι μια ομάδα η οποία κάθε χρόνο τερματίζει ψηλά. Και κάθε χρόνο βελτιώνεται και παίζει και Ευρώπη και είναι μια από τις καλές ομάδες της Ελλάδος. Ακόμα πάρα πολλά παιχνίδια μπροστά. Και πρέπει να κοιτάξουμε να χτυπήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα γίνεται μέσα στην έδρα μας με όλους τους αντιπάλους, ανεξάρτητα με το ποιος θα έρχεται, και να μπορέσουμε να τσιμπάμε σε εισαγωγικά βαθμούς σε εκτός έδρας παιχνίδια, σε έδρες όπως τη σημερινή. Σήμερα ήταν καθαρά θέμα συγκυριών να μην πάρουμε ένα βαθμό, το οποίο θα ήταν για μας μια καλή επιτυχία. Από εκεί και πέρα έρχεται ένας αντίπαλος ο οποίος όντως έρχεται με φόρα. Η διακοπή μπορεί να του δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Για μας είναι καλύτερα ίσως για να ανασυνταχθούμε και για να δημιουργήσουμε μια ακόμα καλύτερη εικόνα από τη σημερινή στο μάτς με την Καλονή και ελπίζουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς.